Excellencies, ladies and gentlemen, honorable εξοχότητες, κυρίες κύριοι, αξιότιμε γενικέ διευθυντά του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, θα ήθελα θερμά να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους εσάς για την πρόσκληση που απευθύνατε να βρεθώ μπροστά σας και να μιλήσω στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος έχει τον ζωτικό ρόλο παγκοσμίως σχετικά με την προστασία της υγείας στον παγκόσμιο πληθυσμό. Σε καιρούς γεμάτους με προκλήσεις περιφερειακά και παγκόσμια, πρέπει να πω. Είναι μια τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μια τεράστια ευθύνη να εκπροσωπώ την Ελλάδα εδώ σήμερα. Μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ευρέθη στο επίκεντρο δύο εκ των πιο σημαντικών προκλήσεων του καιρού μας. Αφενός μεν η οικονομική κρίση, αφετέρου δε το προσφυγικό. Δύο κρίσεις λοιπόν, τις οποίες η διεθνής κοινότητα δεν περίμενε. Δύο κρίσεις που μας οδήγησαν, ειδικά στην Ευρώπη, σε ένα μεγάλο δίλημα. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των καιρών μας με αλληλεγγύη, με σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του διεθνούς δικαίου. Ή, από την άλλη πλευρά, μήπως αποφασίζουμε ότι η βέλτιστη επιλογή είναι να προστατεύουμε μόνο το δικό μας έθνος και να αφήσουμε όλες τις άλλες επιλογές στις αγορές. Η δική μου χώρα επέλεξε το πρώτο μονοπάτι. Με άλλα λόγια, κατά τη γνώμη μου, το μόνο μονοπάτι που επιτρέπει στην Ευρώπη να έχει ένα κοινό μέλλον. Στο κομμάτι της υγείας γνωρίσαμε εξαιρετικό πλήγμα λόγω της οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας τα οποία μας επευλήθησαν, αλλά επίσης και λόγω του μεγάλου αριθμού μεταναστών που κατέληξαν στην Ελλάδα. Ωστόσο, αποφασίσαμε ότι ο μόνος τρόπος για να προστατεύσουμε και να υποστηρίξουμε την κοινωνία μας ήταν να ενδυναμώσουμε την παγκόσμια παροχή υγείας και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να κάνουμε το βέλτιστο δυνατό έτσι ώστε όλες οι ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να θεραπεύσει τα τραύματα των πολιτών της από τα σκληρά μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί τα τελευταία 8 έτη. Μέτρα τα οποία αναμφίβολα έχουν επηρεάσει το επίπεδο υγείας και παροχής υγείας των πολιτών στην Ελλάδα. Σήμερα αισθάνομαι ότι μιλώ εδώ ενώπιόν σας εκ μέρους όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζουν τις ιδρυτικές της αρχές. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η επένδυση στο κομμάτι της υγείας σημαίνει ταυτόχρονα προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της κοινωνικής συνοχής. Επίσης, είμαστε απέναντι σε εκείνους που θέλουν να πλήξουν το κοινωνικό κεκτημένο και πιστεύουν ότι η υγεία θα πρέπει να είναι ένα προνόμιο μόνο για εκείνους που μπορούν να την υποστηρίξουν οικονομικά. Έναντι λοιπόν εκείνων που πιστεύουν ότι η υγεία πρέπει να είναι ένα προνόμιο μόνο για τους πολίτες της χώρας, αλλά όχι για τους μετανάστες που ζουν σε αυτή. Αλλά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εδώ λέτε ότι η υγεία δεν είναι μόνο το να μην υπάρχουν ασθένειες ή οποιαδήποτε ανικανότητα, αλλά η υγεία σημαίνει και η ευζωία. Η προώθηση της υγείας και των υπηρεσιών παροχής υγείας αποτελεί ένα θεμελιώδες ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα. Δεν είναι μόνο ένα ζήτημα καλών
υπηρεσιών, αλλά επίσης πρόκειται για συνεκτικές υπηρεσίες που θα παρεμποδίσουν την μη πρόσβαση των όσων δεν έχουν τα μέσα στην υγεία. Επίσης, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η παινία, οι συνθήκες διαβίωσης ή η κακή διατροφή είναι επίσης αιτίες του κακού. Γι' αυτό το λόγο, εμείς συναντώμεθα και έχουμε στο επίκεντρο μια πολιτική υγείας που θα προστατέψει τις ευάλωτες και τις αδύναμες ομάδες, ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να εξαλείψουμε τις ανισότητες. Ας μην λησμονούμε ότι οι ανισότητες αντιβαίνουν στις θεμελιώδες αρχές του ΠΟΗ και φυσικά στην αντίστοιχα κείμενα που υπάρχουν για την παγκόσμια υγεία διεθνώς. Στην Ελλάδα είχαμε σαφώς την τραυματική εμπειρία των συνεπειών των πολιτικών λιτότητας και των πληγμάτων στον τομέα της υγείας. Επιπλέον, εμείς αναπτύξαμε ένα εναλλακτικό πολιτικό πρόγραμμα τα τελευταία 2 έτη. Βασιστήκαμε στα ακόλουθα. Καθολική κάλυψη του πληθυσμού, υπηρεσίες υπέρ των αδυνάτων ομάδων, βελτίωση της διαχείρισης των ιδρυμάτων νοσοκομικής περίθαλψης, επιπλέον η εξάλληψη της απαθούς ιδιωτικοποίησης του συστήματος υγείας, μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα υγείας, μείωση των κρουσμάτων δωροδοκίας στο σύστημα υγείας και εξάλληψη των νοσογόνων φαινομένων του παρελθόντος. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας σε σχέση με τις ανισότητες στην πρόσβαση και σε σχέση με τις αρνητικές τάσεις που υπήρχαν, ειδικότερα σε μια περίοδο υψηλού κινδύνου και πολλαπλών προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Παρά λοιπόν την ασυμμετρία μεταξύ των επιγουσών αναγκών και των διαθεσίμων πόρων και παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, κάναμε σημαντικά βήματα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς το κάναμε αυτό? Αναδιανύμαμε τους δημόσιους πόρους και το καταφέραμε αυτό μέσω της κοινωνικής ασφάλισης και του δημοσίου προϋπολογισμού. Έτσι, επιτύχαμε στα κάτωθη. Πρώτα απ' όλα, έχουμε διασφαλίσει την καθολική, δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Με αυτόν τον τρόπο, επιτέλους, κλείσαμε την περίοδο παινίας ως προς τούτο στη χώρα μας, επιτυγχάνοντας έναν στόχο του ΠΟΗ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ότι κανένας δεν μπορεί να μείνει πίσω. Δεύτερον, υποστηρίξαμε και σταθεροποιήσαμε το δημόσιο σύστημα υγείας, αυξήσαμε το ποσοστό δημοσίων δαπανών του ΑΕΠ από 4,5% σε 5,1% μεταξύ των ετών 2015, 2016 και 2017. Επιπλέον, εμείς καλύψαμε πολλές θέσεις ιατρών και νοσοκόμων στα δημόσια νοσοκομεία, βελτιώσαμε τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των δημοσίων θεσμών. Επίσης, βελτιώσαμε τη διαφάνεια, όπως και τη δημόσια λογοδοσία, την διοίκηση στο δημόσιο χώρο. Επενδύσαμε στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, προστατέψαμε την επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα των νέων ιατρών και επίσης προσπαθούμε να αναστρέψουμε την φυγή εγκεφάλων, τη φυγή νέων ανθρώπων από τη χώρα. Αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα διαφθοράς, επίσης, όπως και των διαρροών στο σύστημα υγείας. Τέταρτον, διασφαλίσαμε ένα αξιόπιστο σύστημα υγείας για χιλιάδες προσφύγων και μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων εμβολιασμών των παιδιών, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η προσφυγική κρίση δεν θα μας οδηγούσε σε ένα πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Επίσης, ενδυναμώσαμε την κουλτούρα της αλληλεγγύης στην ελληνική κοινωνία.
Πέμπτον, προωθήσαμε μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας, οι οποίες εκκρεμούσαν για δεκαετίες. Οι πιο σημαντικές ήταν οι μεταρρυθμίσεις του πρωτογενούς συστήματος υγείας, που τώρα οργανώνεται επί τη βάση κεντρικών, αποκεντρωμένων μάλλον δομών, και επίσης ενδυναμώσαμε τους θεσμούς για τη δημόσια υγεία, ειδικότερα τον οικογενειακό γιατρό. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η τεχνική βοήθεια και η συνεισφορά των ευρωπαϊκών κομματιών του ΠΟΗ σχετικά με την αναδιάθρωση του πρωτογενούς τομέα υγείας ήταν εξαιρετικά σημαντική. Έκτον, διευκολύναμε την πρόσβαση των ασθενών στις απαραίτητες καινοτόμες φαρμακευτικές μεθόδους. Υπήρχε ένα πρόβλημα φυσικά για πολλά χρόνια στην Ελλάδα σχετικά με την αξιολόγηση φαρμακευτικής καινοτομίας και τη διαπραγμάτευση ανεκτών οικονομικά τιμών για τα ακριβά φάρμακα. Κάτι που ήταν αναγκαίο και τελικά επετεύχθη. Φυσικά, υπάρχουν πολύ σημαντικά βήματα τα οποία καλούμεθα ακόμη να κάνουμε, έτσι ώστε να διορθώσουμε τα σφάλματα του παρελθόντος και να οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Πρέπει να υπάρξουν πολλές μεταρρυθμίσεις ακόμα και δύσκολα μέτρα, αλλά ταυτοχρόνως χρειαζόμαστε μια παγκόσμια κατανόηση ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με άλλα λόγια, η επίτευξη των αηφόρων στόχων δεν είναι ένα προνόμιο, μια πολυτέλεια. Και τούτο είναι κάτι που όλοι οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να κατανοήσουν. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχουμε, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του καιρού μας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ΠΟΗ είναι σύμμαχος και θα είναι σύμμαχος σε αυτήν την προσπάθεια. Και για αυτό το λόγο σας ευχαριστώ θερμά για την εργασία που κάνουμε από κοινού ως προς τούτη την κατεύθυνση και για την υποστήριξή σας στη δική μας χώρα και στην κυβέρνησή μας. Ευχαριστώ θερμά.